με την παρουσία χιλιάδων φιλάθλων, εκπροσώπων της κυβερνήσεως και αντιπροσώπων του ελληνικού και ξένου τύπου, εδόθη στο στάδιο Καραϊσκάκη ο πρώτος αγών μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιός και της Δυναμό Μόσχας για το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης. Παρά την καλή αρχή που επραγματοποίησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν κατόρθωσαν να σημειώσουν τέρμα, απολέσαντες σημαντικές ευκαιρίες κατά τα 30 πρώτα λεπτά του αγώνα. Του χρόνου και ιδίως το δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες της Δυναμό επέβαλαν το δικό τους παιχνίδι και διατήρησαν την πρωτοβουλία με αποτέλεσμα να παραβιάσουν προς το τέλος του αγώνος δύο φορές την εστία του Ολυμπιακού.